Γρήγορο βίντεο περί εξπερμάτωσης. Μιας και το φέρει η κουβέντα όμως, προτού μιλήσουμε για χύσια, σε έχει τύχει αυτό που βγαίνεις έξω, για κάποιο λόγο ο αέρας μυρίζει κλούβια αυγό. Τι φάση με αυτή τη μαλακία. Χαίρετε Αλάνια. Είναι εκείνες οι φορές που χύνεις λιγότερο από όσο θα περίμενες. Έχεις τον παίξει 24 ώρες, τον παίζεις και όταν χύνεις βγάζεις μερικά ml λιγότερα σπέρματος από όσο θα περίμενες. Δεν θα μπούμε στους λόγους που συμβαίνει αυτό και μην αγχώνεσαι, είναι αρκετά φυσιολογικό. Παρά τα αυτά, έχω δει σε τσόντες να είναι ο μαύρος, ο γυμνασμένος με το ψολάρι που όλοι θα θέλαμε να έχουμε στην κατοχή μας. Γιατί παραδέξου το, όλοι μας θα θέλαμε να πηγαίνουμε στη μάχη με το 8 με το 8-inch το εργαλείο που αν το έχεις το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στον δρόμο χωρίς άδεια οπλοφορίας. Βασικά υπάρχει και ένα άλλο μειονέκτημα, αν πας με καμία ασθενή είναι πρακτικά αδύνατο το να τελειώσει χωρίς να έχει μετά ιατρικές συνέπειες και όχι δεν είναι ο τρόπος που το χειρίζεσαι, γιατί αν το πάχος του ψωλοκόνταρού σου είναι πιο μεγάλο από τη μέγιστη διατομή, μπορεί να φτάσει μία τρύπα, τότε απλά δεν χωράει και είναι θέμα φυσικής, δεν είναι θέμα τεχνικής. Λέω τόσο βαρύχτουπες αλήθειες που χτυπά στην αγερμή. Πράγμα που δεν βγάζει νόημα, αλλά ποιος το γαμάει και το νόημα. Τέλος πάντων, ο νέγρος έχει μια πουτσα που όταν τη βλέπεις είσαι σε φάση. Damn, nigga! Βέβαια, επειδή είσαι λευκός, δεν επιτρέπεται να λέξεις τη λέξη nigga, αλλά είσαι μόνο στο δωμάτιό σου, οπότε. Ή τουλάχιστον ελπίζω να είσαι μόνο στο δωμάτιό σου. Εντάξει, αν το παίζεις με άλλο άτομο στο δωμάτιό σου, εκτός αν το παίζετε και οι δύο. Πράγμα που μπορεί να το κάνει και λίγο χειρότερο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, γαμάει ο νέγρος και σε κάποια φάση χύνει μία σταγόνα των 5 ml. Εκεί λοιπόν, αφού το σκουπιστείς και κλείσεις την τσόντα, ίσως να αρχίσεις να αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά. Πώς γίνεται να χύσει τόσο λίγο ο τύπος? Μήπως τον ξενέρωνε η cheerleader που έσκιζε στα δύο? Βασικά να μείνουμε λίγο εδώ. Τι κόλλημα έχουνε με τις cheerleaders, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Γιατί όχι καθηγήτρια γιατρέστα, γιατί cheerleader, ρε μαλάκ. Επειδή είναι ευλίγιστες. Ναι, τέλος πάντων, δεν τον ξενέρωνε η cheerleader. Μήπως ο τύπος δεν είχε πλήρως γεμάτες αποθήκες σπέρματος, επειδή δεν την παλεύει να πάει 8 ώρες χωρίς να γαμίσει ή χωρίς να τον παίξει. Μήπως έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Να προσθέσω ότι αν σε εκείνο το σημείο ψάξεις άλλες τσόντες του συγκεκριμένου τύπου για να δεις αν γενικά χύνει τόσο λίγο, ανησυχώ για σένα. Πώς ανησυχούσε αυτός που με είδε να μιλάω σε μία κάμερα. Και τα λέω ανησυχώ για σένα, δεν το λέω με την έννοια ότι είσαι και καλά γκέι ή κάτι τέτοιο. Μακάρι αυτό να ήταν. Απλά σκέψου. Θέλει πολύ μυστήριες εγκεφαλικές διεργασίες για να φτάσεις σε σημείο να κάνεις έρευνα στο tadetadetadesex.com περί της ποσότητας σπέρματος που απελευθερώνει ένας συγκεκριμένος Αφροαμερικάνος κατά μέσο όρο σε κάθε εκφερμάτωση. Επιτέλους ρε μαλάκα, το είπα. 452 φορές γάμο την κοινωνία. Πιο δύσκολα από όσο φάνηκε. Λοιπόν, κανονικά το βίντεο τελείωνε εδώ. Θα ήταν ένα γρήγορο βίντεο για ένα ηλίθιο θέμα που μου ήρθαν απλά μερικά καλά αστεία. Αλλά παρόλο που το κείμενο τελείωσε, ας συνεχίσουμε να μιλάμε για σπέρμα, γιατί μου ήρθαν ακόμα μερικά καλά αστεία περί αυτού. Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι πολλές γυναίκες γενικά έχουν θέμα και δεν γουστάρουν να τρώνε χύσια στο πρόσωπο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που η μέση γυναίκα έβαζε, βάζει και θα βάζει στο πρόσωπό της 3 και 4 φορές την ημέρα. Το σπέρμα σου δεν είναι ένα από αυτά. Όλα φαίνονται κόκκινα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Κάποιες κοπελιές γουστάρουν να το πίνουνε. Είναι πολλές παραπάνω από όσο θα περίμενα. Τώρα, δεν ξέρω αν γουστάρουν να το πίνουν επειδή το να το πίνουν δεν λερώνει. Αλλά σκέψου, υπάρχει κάποια υγρή ουσία ή ημιύγρη τέλος πάντων, την οποία δεν θα έχεις θέμα να τη φας, αλλά θα έχεις τέρμα θέμα να τη βάλεις στο πρόσωπό σου, ακόμη και αν αυτό θα μπορούσε να δώσει ευτυχία σε κάποιον. Μαντεύω πως όχι. Γιατί είσαι άντρας. Και αυτές είναι γυναίκες. Και είναι πολύπλοκες. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Και να πω και κάτι στις γυναίκες περί αντρών. Αν τον πάρεις πίπα και τελειώσει μέσα στο στόμα σου, γουστάρει πιο πολύ αν μετά τον οργασμό του τα καταπιείς παρά αν ταυτίσεις. Και το ξέρεις. Αυτό γίνεται γιατί ο άντρας είναι συναισθηματικός. Θέλει να πάρεις κάτι δικό του μέσα σου. Και επειδή στη μία τρύπα ούτως ή άλλως δεν αφήνεις να μπει, στην άλλη θα κάνετε παιδάκι. Οπότε αναγκαστικά στόμα. Α, και κοπελιά, αν τα έχεις με κανέναν από εκείνους εκεί που πρέπει να τους βαρέσεις σφαλιάρες για να σταματήσουν να σε γλύφουν, he's a keeper, μην τον αφήσεις ποτέ. Σύμφωνα με έρευνες που ποτέ δεν έγιναν, το ποσοστό γυναικών το οποίο δέχεται να καταπιεί σπέρμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό αντρών που δέχεται να καταπιεί κολπικά υγρά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, Αλάνια. Στο τέλος του βιντεού, κάπως κολλάς φωτογραφία. Να γαμάτε. Γραμμένο κανονικά για να μην σκαλώσουνε. Το να γαμάτε.
Μετά πάντα τη φωτογραφία ενός πάντα, μετά με, κανονικά με, και με φωτογραφία μια Durex Duo ότι στον Μπούτσο έχω. Μετά, σαν πρόταση, ξέρω εγώ και καλά αστείο. Για τον Μπούτσο βασικά θα είναι, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν πειράζει. Και βάζω και αυτή τη σημείωση μέσα στο βίντεο στο τέλος επίσης για την τέρμα ηλίθεια και παίζει να είναι αστεία. Τόσο αστεία που είναι κατά τα ηλίθεια. Ή μπορεί να φαίνεται αστεία μόνο σε μένα, δεν ξέρω.